Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις του Stars 3. Η κακοκαιρία σαρώνει τη χώρα από τις βραδινές ώρες, ενώ οι καταιγίδες και το χαλάζι έκαναν από νωρίς το πρωί την εμφάνισή τους και στην Αττική, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε δρόμους, σπίτια, σχολεία και δημόσιες υποδομές. Άλλες περιοχές της χώρας, στο μεταξύ, ήδη ντύνονται στα λευκά, ενώ μήνυμα από το 112 έχουν λάβει τόσο οι κάτοικοι της Αττικής, όσο και πολλών άλλων νομών της χώρας. Ξεκινάμε τις ζωντανές μας συνδέσεις. Βλέπετε στην Καλυθέα το Βαγγέλη Γκούμα, στην Παραλιακή την Κατερίνα Ρίστα, στην Οδό Ερμού τον Άρη Λάμπο, ταυτόχρονη σύνδεση και με τον μετεωρολόγο μας τον Θοδωρή Κολυδά. Πρώτα όμως, κυρίες και κύριοι, να δούμε ένα απολογιστικό ρεπορτάζ. Στη συνέχεια θα έχουμε συνδέσει και με ολόκληρη την Ελλάδα. Πρώτα το ρεπορτάζ για τα προβλήματα στην Αττική. Πλημμυρισμένοι δρόμοι, οδηγοί εκλοβισμένοι σε υπόγειους κόμβους, διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος. Χαμός στο ίσωμα, χαλάζει, απίστευτο. Χάος στην Αττική από το σφυροκόπημα της κακοκαιρίας με χαλαζοπτώσεις και έντονες καταιγίδες. Αν συνεχίσει έτσι, δεν μπορεί να συγκρατήσει. Όχι, μπαίνει μέσα, Στις 11 η ώρα ήρθε αυτό το μήνυμα από το 112 στα κινητά τηλέφωνα των περισσότερων κατοίκων της Αττικής, το οποίο προειδοποιούσε για ισχυρές καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους. Χαμός Βενετία γίναμε, αφήστε. Λοφόρος Αλεξάνδρας είναι ποτάμι. Το μήνυμα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, το οποίο καλούσε τον κόσμο να περιορίσει τις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των φαινομένων, βρήκε τους περισσότερους πολίτες στο δρόμο. Και πρέπει να αποφεύγουμε τα περίτα δρομολόγια. Δεν μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε εύκολα. Διχλούτσα τα ρούχα μας. Σε λίμνη, όπως βλέπετε, έχει μετατραπεί η μία λωρίδα κυκλοφορίας στη Νέα Παραλιακή, στο ύψος του Σταύρος Νιάρχος, με αποτέλεσμα να δημιουργείται αυξημένη κίνηση στον δρόμο. Κακός χαμός. 2,5 ώρες από τη Βάρη να έρθουμε εδώ. Δρόμοι της Αττικής μετατράπηκαν σε ποτάμια, με τα αυτοκίνητα να μπλοκάρονται σε κεντρικά σημεία της Αθήνας. Ο υπόγειος κόμβος της Σπύρου Λούις στο Μαρούσι πλημμύρισε, με αρκετούς οδηγούς να εγκλωβίζονται στα οχήματά τους. Φτιάχνουμε, λεφτά δίνουμε, αλλά τις παθογένειες ποτέ. Η αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας σε δρόμους της Αττικής, καθώς λόγω της φοδρής καταιγίδας αρκετοί από αυτούς πλημμύρισαν. Προβλήματα δημιουργήθηκαν στην Πειραιώς με την Πέτρου Ράλι, όπως επίσης και στη Χαμοστέρνας. Καινούργια έργα δεν επιτρέπεται. Στο κέντρο της Αθήνας, στη Βασιλή Σοφίας, η νεροποτή δημιούργησε καταράκτες, ενώ στο Λυκαβητό προκλήθηκαν χύμαροι από την ισχυρή καταιγίδα. Πολλά φρεάτια άνοιξαν, ενώ σε περιοχές της Αττικής έριξε και χαλάζι. Η ώρα είναι 11, βρισκόμαστε στην Αλεξάνδρα στο ύψος του Εφετείου και αυτή τη στιγμή δείχνει χαλάζι. Ακόμη και μέσα σε λεωφορείο, επιβάτες έγιναν μούσκεμα αφού έμπαινε νερό από την οροφή. Σε σχολείο στο Παγκράτη, οι μαθητές βγήκαν από τις αίθουσες αφού τα νερά μπήκαν μέσα στο σχολείο. Δύο αίθουσες στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών στο Παγκράτη πήραν νερά λόγω της ξαφνικής νεροποντής και χρειάστηκε να κληθεί η πυροσβεστική προκειμένου να γίνει απάντληση υδάτων. Τα παιδιά έχουν μεταφερθεί σε άλλες τάξεις για να είναι πιο ασφαλή. Μου είπε το παιδί, πλημμύρισε η τάξη και ήρθε πυροσβεστική. Με απόφαση του Γιώργου Πατούλη δεν θα λειτουργήσουν τα απογευματινά και εσπερινά σχολεία. Ενώ τόνισε πως τα παιδιά που ήδη βρίσκονται στα σχολεία να παραμείνουν εκεί μέχρι να κοπάσουν τα φαινόμενα. Βρισκόμαστε στον Εύκα στο Κεραμικό. Μια δυνατή βροχή ήταν αρκετή, όπως θα δείτε, για να πλημμυρίσουν τα δύο υπόγεια με πολύτιμο αρχαιακό υλικό. Περνάμε από την άλλη πλευρά και εδώ ακριβώς συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Έχει πλημμυρίσει όλο το υπόγειο, το -2. Τις επόμενες ώρες αναμένεται νέα επιδείνωση των καιρικών φαινομένων στην Αττική. Πάμε να ξεκινήσουμε τις ζωντανές μας συνδέσεις με το Βαγγέλη Γκούμα στην Καλυθέα, διότι εκεί, Βαγγέλη, οι τάξεις ενός νηπιαγωγείου γέμισαν νερά. Μάλιστα, ένα απαράδεκτο γεγονός, και το λέμε απαράδεκτο από την άποψη ότι, όπως μας είπαν οι γονείς, έχει γίνει ξανά και ξανά. Κάθε φορά λοιπόν που βρέχει, οι τάξεις οι οποίες βρίσκονται στο ισόγειο πλημμυρίζουν. Βλέπουμε λοιπόν αυτές και τις εικόνες μας δίνει ο συνάδελφος ο Διαμαντής ο Παπαδόπουλος. Τι έγινε λοιπόν, ξεκίνησε η πρώτη βροχή, ξαφνικά έβγαλαν όλα τα παιδιά έξω, γέμισαν οι τάξεις με νερά, κάτι το οποίο, όπως επαναλαμβάνουμε, έχει συμβεί και στο παρελθόν.
Αποτέλεσμα λοιπόν, έφτασαν εδώ οι γονείς τρομοκρατημένοι. Ζήτησαν λοιπόν από τους δασκάλους να αφήσουν τα παιδιά να βγουν έξω. Πράγμα το οποίο έγινε και τα πήραν. Βαγγέλη, αν θες, επειδή υπάρχει ένα ζήτημα με τον ήχο, δεν ξέρω αν πρέπει να πλησιάσει το μικρόφωνο κάπως. Ωραία, να πλησιάσω τον Γκάν τότε, να πάρουμε τον ήχο από εκεί. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνετε έβρεχε συνέχεια. Εδώ είμαστε καλά. Λοιπόν, λέμε ότι. Ωραία. Λέμε λοιπόν ότι στο τρίτο νηπιαγωγείο Καλυθέας με την πρώτη βροχή, όπως μας είπαν οι γονείς, πλημμυρίζει το ισόγειο. Αποτέλεσμα να βγουν τα παιδιά έξω, να πλημμυρίσουν, να σηκώσουν τις καρέκλες που πηγαίναν τα παιδιά του νηπιαγωγείου και να μπουν να αρχίσουν να μπαίνουν μέσα άτομα της πολιτικής προστασίας προκειμένου να βγάλουν τα νερά. Την ίδια στιγμή υπάρχουν και πάρα πολλά τσουβάλια ακριβώς στην είσοδο. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, φοβούνται οι υπεύθυνοι εδώ στο σχολείο. Είναι πραγματικά μια εικόνα η οποία δεν περιποιεί η τιμή με την πρώτη βροχή να πλημμυρίζουν οι τάξεις ενός σχολείου, Βαγγέλη. Πολύ σωστά το είπες. Για να δούμε, αφού σε ευχαριστήσω πολύ, τι σου είπαν γονείς που πήγαν άρον-άρον να πάρουν τα παιδιά τους. Το φαινόμενο αυτό που γίνεται δεν είναι η πρώτη φορά. Εδώ θέλω να το τονίσω. Πέρσι, με τις μεγάλες βροχές πάλι είχε πλημμυρίσει όλο το σχολείο. Οι δασκάλες, φανταστείτε δύο δασκάλες με 25 παιδιά σε κάθε τάξη να προσπαθούν να σώσουν τα παιδιά. Δεν θα το αφήσω σήμερα, φοβάμαι. Γιατί? Γιατί, και αν γίνει κάτι και πάθει κάτι το παιδί, αυτό γίνεται συνέχεια εδώ. Ας αναλάβει τα μέτρα ο δήμαρχός μας και ας κάνει κάτι. Όλα τα άλλα τα σχολεία τα φτιάχνουν και αυτό δεν δίνει σημασία.